Πρόεδρε, άλλο ένα θέμα θέλω να δείξω, το οποίο και αυτό με λυπεί. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Στις 26 Πέμπτου του 2015 εμφανίστηκε ένας δικηγόρος, ο οποίος δήλωσε ότι είναι δικηγόρος του Οπλαλιώτη. Πήγε στα γραφεία της ΔΕΤΕΠΑ, ζητώντας εγγράφο σε δίγραφο του φακέλου που είχε ετοιμάσει ο κ. Παπαχρήστου το 2014, το γνωστό φάκελο που απέστειλε στον εισαγγελέα. Τι έλεγε στην αίτησή του ο Οπλαλιώτης διαμέσου του δικηγόρου? Παρακαλώ να μου χορηγήσετε σε αντίγραφο το πλήρη φάκελο της διενεργητής σας ΕΔΕ του κυρίου Παπαχρήστου με αφορμή την εξόφληση ημί της κοινοπραξίας του Οπλαλιώτη και ΕΣΥΑ για το έργο της επέκτασης τηλεδέρμανσης. Ο κύριος Παπαχρήστου, ξέρετε όλοι ότι με αφορμή δίθεν να διερευνήσει τα στοιχεία που κατήγγειλε ο Οπλαλιώτης στην αγωγή του, κατασκεύασε μια υποτιθέμενη εξέταση. Φυσικά το έχουμε πει να το ξαναπούμε, έχοντας εμπειρία στρατοδίκη όπως ο ίδιος υποστήριξε εδώ μέσα, και κατασκεύασε ένα φάκελο με προδιατυπωμένες ερωτήσεις, θεωρώντας την αγωγή ως αληθή. Τον οποίο αυτόν φάκελο τον έστειλε στον εισαγγελέα λίγο πριν αποχωρήσει. Να σκεφτείτε ότι η ενασχόλησή του με αυτό το θέμα διήρκησε τη μισή θητεία του, από τις αρχές του 2013 ως τη στιγμή που παρέδωσε το Δήμο, ασχολιόταν με αυτό το θέμα, μηχανογραφώντας καταγγελίες και πιστεύοντας πως με τέτοια κόλπα και τερτύπια θα κέρδιζε τις εκλογές. Έρχεται λοιπόν ο Πλαλιώτης, ο δικηγόρος του Πλαλιώτη, λίγες μέρες μετά την εκδίκαση της αγωγής που υποτίθεται προσδοκούσε, αλλά δεν προσήλθε καν ο Πλαλιώτης να ζητήσει επιτακτικά το φάκελο του κυρίου Παπαχρήστου. Ισχυριζόμενος στην αίτησή του ότι απαιτεί να το επιδώσουν αντίγραφο του φακέλου που αποδεικνύει αν πληρώθηκε ο πελάτης του, με σκοπό να το χρησιμοποιήσει για να ενισχύσει την αβάσιμη αγωγή του. Αυτό που πάντοτε λέγαμε εδώ, ότι κατασκευάστηκε ένας φάκελος, ο οποίος του δόθηκε η ονομασία εξέταση, που μόνο στόχο είχε να βοηθήσει τον Οπλαλιώτη να διεκδικήσει χρήματα που δεν δικαιούται αυτά που πήρε από τη ΔΕΤΕΠΑ. Φαίνεται λοιπόν ότι εδώ ξεκίνησε να ξεσκεπάζεται μια συμπαιγνία, συνεχίζεται όμως με τον πιο ακροκάλυπτο τρόπο, στέλνοντας τον δικηγόρο του αντίδικου και να ζητάει το φάκελο του Παπαχρήστου για να διασώσουν την αγωγή, η οποία φαίνεται ότι δεν πήγε κατά τα αναμενόμενα από αυτούς. Δεν θα είχε τα αναμενόμενα από αυτούς αποτελέσματα. Επαληθευόμαστε λοιπόν ότι σε αυτό που δύο χρόνια τώρα προσπαθούσαμε να δείξουμε, ότι δηλαδή ο κ. Παπαχρήστου κατασκεύασε ένα πόρισμα για να αποτελέσει έκθεση ιδεών και παροχή και παραδοχή το θέσιο του αντιδίκου. Δεν νομίζω ότι αυτή η προσπάθειά τους να σπηλώσουν όλους εμάς τους έχει δικαιώσει. Αποδεικνύουμε με αυτόν τον τρόπο και με αυτές τις αιτήσεις που τώρα καταρτίζεται, γιατί ξεκαθαρίζει πλέον το τοπίο, ποιες ήταν οι πραγματικές τους προθέσεις. Θέλαμε να δημιουργήσουμε ψευδείς εντυπώσεις, δίχως να σέβονται την αξιοπρέπεια κανενός μας. Να δώσουμε και μία συνέχεια σε αυτό το θέμα. Στις 37 του 2014, έτσι με έναν τρόπο που θύμιζε ότι του είχε γίνει εφιάλτης, ο κύριος Παπαχρήστου μαζί με τις υπόλοιπες μηνύσεις που κατέθεσε με τον κύριο Ιωσήφιδη, συνεργάστηκαν ως πολύ καλό δίδυμο, αποστέλει εκδικητικά το περιβόητο αυτό και πολύμηνο έργο του στην εισαγγελία με σκοπό να βλάξει ψηλή την επιχείρηση και να βοηθήσει τον αντίδικο όπως σας ανέφερα. Το φάκελα παράλληλα τον έστειλαν στην αποκεντρωμένη διοίκηση, καθώς και στον κύριο Ιωσήφιδη, δήμαρχο τότε, για να τον ενημερώσει δίθεν. Όσον αφορά την απάντηση της αποκεντρωμένης διοίκησης, την έχω εδώ, σας την έχω διαβάσει. Όχι μόνο μας, θα έλεγα, αθωώνει για αυτά που μας καταγγέλλονται, επιβραβεύει τις ενέργειες που κάναμε και μάλιστα κάνει και παρατήρηση στον κύριο Παπαχρήστο ότι δεν είχε δικαίωμα να κάνει διοικητική εξέταση εναντίον μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ότι αυτό πιθανώς αφήνει και υπονοούμενα και τις ενέργειες αυτές. Η κοινοποίηση του φακέλου στον Δήμαρχο, στον κύριο Ιωσήφιδη, είχε τη σκοπιμότητά της. Γιατί ο κύριος Ιωσήφιδης, με αφορμή την κοινοποίηση που του έκανε ο συνεργάτης του τότε, απέστειλε με δικό του διαβαστικό ως Δήμαρχος Αμιντέου τον ίδιο φάκελο στην εισαγγελία εφετών, στο ΣΔΟΕ,
καθώς και στον επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης. Όπως αντιλαμβάνεστε, μετά τις εκλογές μια πλήρη μεθοδικότητα, τέτοια που να μην κάνουν και τυχαίες κινήσεις, να μην αφήσουν και κανένα να μην αναμίξουν, και μοίρασα και τις δουλειές. Ο ένας στον εισαγγελέα το τοπικό, στους ελεκτές δημόσιας διοίκησης, ο άλλος στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, δεξιά και αριστερά μοίρασμα επαγγέλων. Το έγγραφο αυτό ο κ. Ιωσήφιδης το χαρακτήρισε ως απόδεκτο και το πρωτοκόλλησε σε εμπιστευτικό βιβλίο πρωτοκόλλου που αυτός μόνος τηρούσε και του οποίου την ύπαρξη πληροφορήθηκα τελευταία. Και το πληροφορήθηκα από την επίσκεψη του ΣΔΟΕ στην επιχείρηση. Σε ποιον θα κάνει ζημία ένας οποιοσδήποτε έλεγχος από το ΣΔΟΕ στην επιχείρηση? Θα κάνει σε μένα ζημία? Δεν πλήττει την ίδια επιχείρηση? Δεν πλήττει το Δήμο? Αν εμπλακούν οι επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης και σταματήσει ένα οποιοδήποτε έργο από αυτά τα μεγάλα που κατασκευάζονται αυτή τη στιγμή, ποιος θα έχει την ευθύνη για όλα αυτά? Δεν φτάνει που στάθηκαν αυτά, εξαφανίστηκε το έγγραφο από το αρχείο του Δήμου για να μην ανακαλύψει κανείς τι γίνεται. Έτυχε, το μάθαμε από το ΣΔΟΕ, έτσι έψαξα το βιβλίο των εμπιστευτικών εγγράφων, το οποίο το χρησιμοποιούσαμε όλοι μας σε όλες τις θητείες, αλλά και πρωτοκολούσαμε μόνο την αξιολόγηση των υπαλλήλων. Αν θα δείτε τώρα, έχει συμπληρωθεί και με άλλες μυστικές αποστολές αυτό το έγγραφο. Όταν ζήτησα τον διευθυντή του Δήμου να μου δώσει αντίγραφο του εγγράφου, μου είπε ότι δεν το έχει αυτός και ότι δεν του τάψει ο κ. Ιωσήφιδης. Από το βιβλίο το οποίο πήρα, είδα και διάβασα ότι αυτός στάθηκε η εισαγγελία βετών ΣΔΟΕ και ελεκτές δημόσιας διοίκησης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μπροστά στην σκοπιμότητα του να εκδικηθούν γιατί οι πολίτες ψήφισαν εμάς και όχι αυτούς, δεν σεβάστηκαν τίποτε, καμία επιχείρηση, κανέναν, και να μην σας φανεί παράξενο αν στο επόμενο διάστημα και το ΣΔΟΕ και η εισαγγελία φετών, αλλά και οι ελεκτές επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης δημιουργήσουν οποιοδήποτε θέμα στην εξέλιξη υλοποίησης των έργων. Αυτά είναι τα εξαίρετα έργα του Δήμου, έτσι και δεν μπορώ, δεν θα ήθελα, να χαμηλώσω πολύ η τόνη, αλλά δεν είναι δυνατόν καταγγελίες, μηχανογραφίες, μηνύσεις. Φτάσαμε εσείως από τις 19 στις 22 αναφορές πλέον. 19, εγώ έλεγα να πιάσουμε τον αριθμό 20, πήγαμε ήδη στο 22. Όλα αυτά τα οποία εκθέτουν και το Δήμο και όλους μας. Φυσικά, την απάντηση την πήραν και θα την πάρουν συνέχεια, γιατί οι πολίτες αντιλαμβάνονται ποιος δουλεύει για αυτούς, για τους πολίτες, για το καλό του Δήμου και ποιος ασχολείται με τα θέματα του Δήμου για άλλους λόγους. Λυπάμαι πολύ πραγματικά για το ξεθεσμό αυτής εδώ της διαδικασίας και της εξέλιξης όλων αυτών των θεμάτων. Δεν μπορώ όμως να μην τα αναφέρω, γιατί θεωρώ ότι πρέπει αυτά όλα να δημοσιοποιηθούν σε επίγνωση των πολιτών των δημοτών του Δήμου μας. Πάμε λοιπόν στο θέμα της ΔΕΤΕΠΑ. Δεν κατάλαβα. Ο κ. Σοδωρίδης έχει τόσο λεμωμένη τη φωλιά του που σήμερα πήγαινε να προηγιάνει πιθανώς η σύγερα που έρχεται. Αυτές οι απαντήσεις όλες που σας λέω μπορεί να τις βρει ο καθένας στη ΔΕΤΕΠΑ. Όποτε έστειλε ο Κραλιώτης όταν ήμουν δήμαρχος ότι το οφείλουμε χρήματα, καταληκτική ήταν η απάντησή μου. Δεν σε οφείλουμε, δεν σου χρωστάμε ούτε ένα ευρώ, όπως εμείς παραλάβαμε το έργο, έχεις εξοπληθεί. Τρεις φορές και τις τρεις φορές την ίδια απάντηση. Τώρα ο κύριος Οδωρίδης ψάχνει να βρει συνένοχους. Λες και εμείς φτιάξαμε το έργο το 2008. Εξάλλου, αγαπητοί συνάδελφοι, πάντε στην παρατήρηση των ορκωτών λογιστών. Δεν ήμουν δίκαιο εγώ δήμαρχος το 2010. Ο κύριος Οδωρίδης ήταν. Το που γράφω παρατήρηση σε κάθε αποτύπωση του ισολογισμού γράφουν τις παρατηρήσεις. Πηγαίνετε να το βρείτε εκεί. Το γράφουν οι δημόσιοι ηλεκτές. Το τι συμβαίνει με την ιστορία αυτή του λογαριασμού. Και έρχεται και μας κατηγορεί, τι λέει, το δώσαν εδώ, το δώσαν εκεί, το δώσαν παραπέρα. Ακούστε να δείτε. Όταν προέκυψε πλέον η παραενόχληση του Κραλιώτη, εμείς ήμασταν υποχρεωμένοι να πράξουμε αυτά που λέει το καταστατικό της ΔΕΤΕΠΑ. Το καταστατικό της ΔΕΤΕΠΑ επέβαλε να διερευνήσουμε το θέμα με μια συγκεκριμένη διαδικασία. Και αυτό πράξαμε. Καλέσαμε και τον κύριο Θοδωρίδη, αλλά ο κύριος Θοδωρίδης προτίμησε να μην έρθει. Θέμα δικό του. Από εκεί και πέρα τα στοιχεία δεν
Δεν είναι πλαστά. Καταθέσανε επώνυμοι άνθρωποι. Όπως είναι ο διευθυντής του Δήμου, όπως είναι αυτοί που εμπλεκόντουσαν. Επίσημα χαρτιά, τα οποία δεν τα κρύψε κανείς, τα εμφανίσαμε. Έπρεπε λοιπόν να γίνουν κάποιες διαδικασίες. Και αυτό κάναμε. Δεν είχαμε καμία υποχρέωση εμείς να γίνουμε ηθικοί αυτούργοι συνένοχοι. Κάποιου πιθανώς, εγώ λέω. Δεν πιστεύω ότι υπήρχε. Και το διατύπωσα εγγράφως με εξώδικο. Να γίνουμε συνένοχοι ή να συμμετέχουμε ή να καλύψουμε κάποια πράγματα που στην πορεία να αποδειχθούν αληθινά. Και κάναμε αυτό που επιβάλλουν οι κανόνες και οι νόμοι σημερινοί. Στείλαμε λοιπόν το φάκελο εκεί που έπρεπε. Και από τη στιγμή που μου έρχεται επίσημο έγγραφο και με ενημερώνει ότι αυτό συμβαίνει, όταν ο νομικός σύμβουλος μου λέει ότι αυτό ξέρεις πρέπει να διαβαστεί εκεί και εκεί, το διαβίβασα. Και τι έκανα, για να μην το μάθει κανείς, μα κανένα στο Δήμο, έκανα πιστευτικό πρωτόκολλο. Δεν το γνώρισε κανείς, για να μην το βαθμούν πάλι ούτε να διαχέεται στην κοινωνία. Ότι ένας φάκελος που κατηγορεί τον πρώην δήμαρχο έφυγε εκεί και εκεί και εκεί. Αυτό είναι κανόνες. Είναι τα βήματα συγκεκριμένα που πρέπει να κάνεις. Έτσι έγινε το πιστευτικό, για να προστατεύσω τη φήμη του πρώην δημάρχου. Τώρα από εκεί και πέρα βγήκαμε και κατηγορούμενοι, γιατί κάναμε αυτό που έπρεπε. Τώρα αν ήρθανε οι δημόσιοι ελεκτές, δεν ήρθαν τώρα οι δημόσιοι ελεκτές. Οι δημόσιοι ελεκτές ήρθανε όταν εμείς ανακαλύψαμε ότι από την πρώτη ανακριτική περίοδο ο εισαγγελέας ζήτησε διευκρινήσεις. Εγώ θα το πω και κάτι του κυρίου Θοδωρίδη. Θα το πω κάτι βία για να δει τι έκανα για να τον καλύψω. Γιατί δεν θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να το πω ευθέως. Δεν το ανακοίνησα όταν ερωτήθηκα από το συγκεκριμένο φορέα. Τους είπα όλα καλώς είναι. Όλα καλώς. Και ήταν ευθύνη αυτό που έκανα. Και πιθανώς να εμπλεκώ κι εγώ. Γιατί ο φορέας με ρώτησε. Με πήρα τηλέφωνο και αν είχα στην πρόθεσή μου να κάνω κάποια κατάθεση. Λοιπόν, αυτά είναι. Τώρα από εκεί και πέρα, εάν ακούστε την πάνη, έρθουν και δημιουργηθεί πρόβλημα. Τι πάει να πει. Άρα ξέρει ότι έχει συμβεί κάτι και προμηνύεται. Θύελα προμηνύεται. Και προσπαθεί να προηγιάζει το έλεγχο ότι ξέρετε, αυτοί μας κάνανε την όλη ιστορία. Για πείτε μου αγαπητοί συνάδελφοι, τι έπρεπε να κάνω, να το πετάξω το φάκελο, να το κάψω. Όταν είχαν πλακεί τόσοι άνθρωποι και καταθέσανε. Πώς θα γίνει. Και ορίστε ο Κλαλιώτης. Γιατί δεν έκανε τη μηνύτη αναφορά όσο του απαντούσαν εμείς αρνητικά. Και έρχεται και κατηγορεί του, αν τον βοηθούσα τον Κλαλιώτη, θα το έκανα από την αρχή. Δεν τον συνεχώς τον απέβαλα. Ερχόταν στο γραφείο μου και δεν τον είδα. Καθόταν ώρες. Και πρέπει να τον έφευγα. Γιατί ποτέ δεν δέχτηκα να συνομιλήσω μαζί του ή να τον χρησιμοποιήσω. Γιατί θεωρούσα ότι εγώ είμαι από τη ΔΕΤΕΠΑ μεριά, από τη διοίκηση μεριά και ποτέ δεν τον βοήθησα ούτε αποδέχτηκα τη θέση. Κύριο Θοδωρήσα και τώρα και μου λέει ότι είμαστε συνεταιράκια με τον κύριο Κραλιώτη και τον κυνηγάμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτά μπορεί να τα σκεφτεί κανένα νοσηρό μου και τίποτα περισσότερο. Και τώρα τι έρθει, μου λέει, μετά από 8 μήνες λέει δεν βρήκαμε το έγγραφο. Υπηρεσίες, διέταξε δε, πού πήγε το έγγραφο. Έχει και το μακέρι και το πεπόνι. Διέταξε δε, και ο διευθυντής του Δήμου, και όποιος υπάλληλος είχε το πρωτόκολλο, παρέλαβε το. Γιατί δεν το έχουν το έγγραφο. Και εξάλλου, δεν έλεγε το σημαντικό, μπορεί να το βρείτε εξάλλου και πάλι από άλλο φορέα. Πάω στο δεύτερο, το απευθύνω στον Δήμο του. Μου θύμισε μια απολογία. Μια εκτεταμένη απολογία στο τι έγινε και τι δεν. Και εγώ το λέω, τον προκαλώ, και έτσι θα κλείσω, τον προκαλώ να φέρουμε τον φάκελο εδώ, εγώ ο ίδιος ή αυτός να τον διαβάσει τι γράφει ο φάκελος, μόνο καταγραφή γεγονότων, το έχω πει χίλιες φορές. Και απόδειξη αυτών, ότι είναι μόνο καταγραφή γεγονότων, απόδειξη αυτού είναι ότι δεν με μίλησε. Είναι δυνατόν ο Θοδωρής να μην μιλήσει άνθρωπο αν τον προσβάλλει κάποιος. Στο παρελθόν έχει μιλήσει κατά φαντασία ανθρώπους. Λοιπόν, και του λέω, το προκαλώ εδώ, φιλικά, θέλετε συναδελφικά να φέραμε το φάκελο, να το φέρει ο κ. Χαριτίδης, να κάτσουμε εδώ, θέλετε όλοι μαζί, θέλετε μια επιτροπή, να διαβάσουμε τι καταγραφεί. Και σε αυτά που έχουν καταγραφεί και στην απόφαση να γίνει ο φάκελος, η διοικητική εξέταση, πάρετε την απόφαση, κύριε Χαρακτήρα, σας παρακαλώ. Φέρετε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λέει ο κύριος Θοδωρίδης, ναι, να γίνει η διοικητική εξέταση, να μην ονομαστεί ΑΔΕ. Φέρετε την. Άμα έχετε το θάρρος, τι λέτε στον κόσμο. Τι λέτε στον κόσμο, ξέρετε. Σταματήστε να τον κοροϊδεύετε. Σταματήστε να κοροϊδεύετε τον κόσμο. Και εγώ σας λέω ότι ο φάκελος έγινε μετά από γνωμοδότηση δικηγόρου,
και μετά από ερώτηση σε αυτή την αίθουσα παρών ήταν ο διευθυντής του Δήμου, του έγκριτου νομικού του Δήμου Καλαμαριά, τον οποίο τον αποδέχεστε πρώτοι εσείς, του κ. Θεοδόρου, ότι πρέπει να υποβληθεί. Και ξέρετε πότε συντάχθηκε ο φάκελος. 2,5 χρόνια μετά την ανάληψή μου, άλλο ψέμα που λέει ο κ. Θοδωρίδης, και μετά από την αγωγή του Οκλαλιώτη. Αν λοιπόν ερώτηση δεν είχε γίνει η αγωγή του Οκλαλιώτη, που όπως είπε ο κ. Ιωσφίδης, μέχρι τότε είχε πάρει τη σωστότητα της απαντήσης ότι δεν του χρωστάμε τίποτα. Και υπάρχουν αυτά, είναι όλα τα άλλα που λέω, υπάρχουν θεωρίες. Αυτά υπάρχουν έγγραφα. Φέρτε τα. Φέρτε και με αυτά τα έγγραφα, φέρτε μας τα. Κολλήστε τα μας στη μούρη μας. Αλλά όχι θεωρίες. Φέρτε και πείτε μας, πείστε μας, πείστε τους δικούς σας. Ότι ξέρετε, παιδιά, αυτοί κάναμε από την αρχή λάθος. Υπάρχουν 5 εξώδικα και 5 απαντήσεις. Που τον βάλαμε στη θέση του. Δεν σου χρωστάμε τίποτα. Φύγε από εδώ. Τελείωσε αυτό το. Έρχεται με αγωγή. Εγώ. Όπως θέλει να με ονομάσει, εγώ τελείωσα μια σχολή που με έμαθε την αλήθεια και να υπηρετώ την αλήθεια, την αξιοπρέπεια και την τιμή. Και όχι την πολιτική, δεν μεγάλωσα την πολιτική. Γιατί αυτή η σχολή που τελείωσα εγώ, ξέρετε τι εισπράττει, το 87-90% του σεβασμού του ελληνικού λαού. Ενώ αυτή που γαλουχήθηκε ο κ. Θοδωρίδης, ξέρετε που είναι, έτσι. Λοιπόν δεν θα του μοιάσω. Εγώ την αλήθεια θα την υπηρετώ και τον προκαλώ και τώρα. Ας έρθει να μου κάνει μια μήνυση πάνω στο φάκελο. Δεν το επιδιώκω. Και εύχομαι και το έχω πει και διαχαρητήρι πολλές φορές. Να τελειώσει ευνοϊκά για τη ΔΕΤΕΠΑ. Αλλά αν είχε αρνητική εξέλιξη, όσοι ξέρουν λίγα πράγματα, τι θα γινόταν με τον πρόεδρο, γιατί αναφέρει Παπαχρήστου, ξέρετε. Δημιουργεί ένα θάρρο, άλλοθη, έτσι. Ο Παπαχρήστου και ο Ιωσήφης με κυνηγάνε. Για να προδικάσει, να επηρεάσει τυχόν αρνητικές εξελίξεις. Εγώ του λέω το εξής. Αν ήταν αρνητικές εξελίξεις. Τι, ξέρετε τι θα έλεγε η ερχόμενη ΕΔΕΗ, η προανάκριση. Θα μας έλεγε εσύ ρε πρόεδρε τι έκανες. Σου έγινε μια αγωγή στην ΔΕΤΕΠΑ. Εσύ τι έκανες. Κοιτούσες από το όρο σε Γάλλιο και αρνάτευες. Άρα λοιπόν, όσα είπε, τα θεωρώ μια απολογία, τον καταλαβαίνω. Ότι είναι σε πάρα πολύ, ήταν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Το θέμα δεν ξέρω γιατί το ξανασήκωσε. Πήγανε τα πράγματα από ό,τι μας είπε ενημέρωση εσύ κύριε Χαρητίδη, πήγαν καλά. Τώρα το ξανασηκώνει, δεν ξέρω γιατί. Κάτι θέλει, κάτι μαγειρεύει. Τέλος πάντων. Εγώ θα πω δύο-τρία λακωνικά πράγματα που μου προξενούν εντύπωση. Το ένα είναι ότι ο δικηγόρος που έδωσε τη γνωμάτευση για να γίνει ο φάκελος δεν ήταν κάθετος ότι πρέπει να γίνει. Μπορεί και να γίνει, να πάει στον εισαγγελέα, αν θέλει. Ένα. Και το έχω το τη γνωμοδότηση αυτή. Όχι μαζί μου. Ναι. Να τη διαβάσω. Το δεύτερο είναι ότι το φάκελο όταν τον έκανε και τον τελείωσε κάλεσε διοικητικό συμβούλιο για να τον προωθήσει. Και το διοικητικό συμβούλιο δεν το ενέκρινε να προωθηθεί. Ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου έλεγε να πάει στο αρχείο, ένα άλλο μέλος του διοικητικού συμβουλίου έλεγε αφού υπάρχει αγωγή να δούμε την αγωγή και στη συνέχεια να δούμε τι θα κάνουμε. Άρα την έστειλε μόνος του και την έστειλε 36. Και ο Δήμαρχος αυτό που έκανε, γιατί το έστειλε και στο Δήμαρχο ο κ. Παπαχρήστου, ο Δήμαρχος, ο Ιωσήφιδης, το έστειλε 37. Ενώ τελειώσανε οι εκλογές και χάσανε. Δεν θέλω να πω παραπάνω. Ναι, δεν θέλω να πω παραπάνω. Τώρα όσον αφορά γιατί. Όχι, το 36 και το 37 λέει κάτι. Έπρεπε να υποβληθεί στο Δήμαρχο. Ναι. Έπρεπε να υποβληθεί. Λέει κάτι. Εξαρτάται. Αν θέλεις να το κυνηγήσεις το θέμα, το διαβιβάζεις. Το τυπικό ποιο είναι, το τυπικό είναι ότι το ΔΣ σίγμα δεν ενέχρινε να το στείλει. Αυτό δεν απαγορεύεται. Αυτό είναι το τυπικό. Είναι απαγορεύεται. Αλλά αυτό, κύριε Παπαχρήστου, να μην κάνουμε διαφορά. Να μην Παρακαλώ πολύ. Το δεύτερο θέμα, γιατί είπε ο κ. Βολιώτης για την πυρκαγιά. Όντως το Σαββάτο κατά τις 12.30 ώρα πήρε φωτιά ένα στρώμα και κάτι κλαδιά έξω από την περίφραξη της αποθήκης της ΔΕΤΕΠΑ. Μεταφέρθηκε η φωτιά
και πήραν κάποιες σωλήνες που ήταν στην υπαίθρια αυλή της αποθήκης, η μόνωσή τους και το βραστικό απ' έξω. Και όταν αρπάξουν αυτά τα είδη των υλικών, είναι πολύ δύσκολο να σβήσει. Καλέστηκε η πυροσβεστική από την Πελοπαϊδα, ήρθαν δύο οχήματα και την έσβησαν. Η ζημιά καταμετρείται. Ακόμα δεν μπορώ να σας πω, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα αναφερθώ γιατί ζημιά ήταν. Τα δε υλικά ήταν υλικά τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με το σημερινό έργο που γίνεται. Είναι υλικά τα οποία είναι παρατημένα εκεί από το 2003. Και πραγματικά το 2003 μέχρι το 2015 δεν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε, να τα κάνουμε κάτι. Τέλος πάντων, εμείς έχουμε στόχο σαν ΔΕΤΕΠΑ όλα τα υλικά να μεταφερθούν στο αντλιοστάσιο σε κάποια φάση, διότι το αντλιοστάσιο τους περισσότερους μήνες του έτους δουλεύει σε 24ωρη βάση και θα πρέπει τα υλικά να είναι πάντα στις βλάβες και στη συντήρηση. Στόχος μας είναι λοιπόν όλα τα υλικά σε κάποια φάση να τα πάμε στο αντλιοστάσιο. Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα σας πω και το μέγεθος της ζημιάς. Ακούσαμε λίγο από τον κύριο Περιπίδη ότι πήρε φωτιά κάτω από τα στέγαστρα που υπήρχαν κάποια στρώματα και κακώς υπάρχουν εκεί χαριτίδη στρώματα, έτσι. Τι λένε σε μια φωτιά? Φωτιά το πρώτο λεπτό σβήνεται με ένα κουβά. Τα επόμενα 5 λεπτά με ένα λάστιχο. Μετά από μισή ώρα η φωτιά δεν σβήνεται. Γι' αυτό που είπε και ο κύριος Βολιώτης, είναι καλό να προετοιμαστούμε κι εμείς σαν Δήμος, να ετοιμάσουμε τα μηχανήματά μας έτσι ώστε να είμαστε πλήρης οξοπλισμένοι και ομάδα πυροσβεστικής ή εθελοντές ενδεχομένως. Έτσι ώστε, γιατί η πυροσβεστική έκανε από την Πολεμαϊδα, έβλεπε να χρειαστεί πάνω από μισή ώρα 40 λεπτά. Αν είχαν ένα μηχάνημα του Δήμου, στα 5 λεπτά που ειδοποιήθηκαν και δεν ξέρω αν είχατε έρθει ή όχι εσείς, θα είχαμε ζημίσει πλέον τη φωτιά και δεν θα υπήρχε αυτό το πρόβλημα που δημιουργήθηκε τώρα. Και δεν το υποθέτει αυτή η πρόεδρε να λέτε ότι τα υλικά ήταν το 2003 και δεν ξέρουμε τι θα τα κάνουμε. Να τα κάψουμε το θέμα, αφού δεν τα χρειαζόσαστε. Είναι λογική αυτή. Λυπάμαι πολύ για την απάντησή σας. Τα υλικά όλα χρειάζονται. Κύριε Θεοδωρή, ένα λεπτό. Και φυσικά και χρειάζονται, εγώ πιστεύω, γιατί υπάρχει εσωτερική αντικατάσταση. Δεν μπορεί να μην χρειάζεται υλικά. Το δίκτυο είναι. Μπορώ να απαντήσω. Όχι, δεν έχω τελειώσει. Κύριε Καρτή, θα σα δώσω μια πολιτική που ποτέ δεν την πήγαινα, όπως ο φίλος μου Γιώργο είπε, ότι εννοούσα επειδή δεν χρησιμοποιήθηκαν να καούν τα ανταλλακτικά. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να λέει τέτοιο πράγμα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι εγώ αυτό εννοούσα. Εγώ είπα ότι τα υλικά είναι από το 2003 και θα έπρεπε να έχουν μπει, να έχουν γίνει έργα. Αυτό εννοούσα. Όχι ότι επειδή τα έχουμε εκεί να καούν. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο, το στρώμα και τα κλαδιά πέσαν εκεί γιατί είχαν μπάζα. Και τα μπάζα έχουν λουλούδια και μεγάλα λουλούδια. Αυτά τα μπάζα δηλαδή είναι ετών. Πρώτον, υπάρχει κάτι το οποίο δεν ισχύει. Τα υλικά που υπάρχουν, οι σωλήνες, οι παλιοί, χρησιμεύουν και τώρα, και αύριο και μεθαύριο, είναι συμβατοί με το υφιστάμενο δίκτυο του Πολυτεχνείου, με το παλιό. Με το υφιστάμενο δίκτυο, το οποίο λειτουργεί τώρα. Άρα μια αντικατάσταση ή μια προσθήκη. Γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι συνδέσεις. Μπορεί αύριο μεθαύριο να σπουδάσει τη Γερμανία και είναι εντός δικτύου να θέλει να ζητήσει. Τι του βάλουμε εμείς? Και δύο σωλήνες δεν είναι συμβατοί. Θα πρέπει να δούμε. Άρα λοιπόν είναι τα υλικά καλά, δεν είναι άχρηστα. Και ένα δεύτερο, Δήμαρχε, εδώ έχουμε, θα μας πει αύριο μεθαύριο, πιστεύω, είμαστε ένας οργανισμός, ένας Δήμος, λειτουργούμε. Αύριο μεθαύριο θα μας πει ότι η ΔΕΤΕΠΑ, ξέρετε, η οικονομική ζημιά είναι 50, 20, 100 χιλιάδες. Δεν πρέπει να γίνει μια πρόχειρη εξέταση και να αποδοθούν, αν υπάρχουν, να γίνουν πρώτα οι συνθήκες, να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε. Λειτουργήσε η ομάδα πυρασφαλείας που προβλέπεται από το συνειδητιστικό. Μπήκαν τα όργανα στη θέση του όλα. Είδαν τα αυτοκίνητα με νερό όπως προβλέπεται κτλ. Και να αποδοθούν ευθύνες κατά την κρίση του Δημάρχου, εάν υπάρχουν ή όχι. Έτσι λειτουργούν, όχι να τα σκεπάζουμε και πολιτικά εδώ μέσα να λέμε ότι θέλουμε ο καθένας. Πρόεδρε, μπήκανε πολλά θέματα και θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο γίνεται πιο σύντομα στο μέτρο του εφικτού, γιατί πρέπει να δώσω απάντηση. Θα ξεκινήσω από την τοποθέτηση της κυρίας Γιαννισσοπούλου, η οποία διοδοτήθηκε μετά από ένα χρόνο, γιατί ανακοινούνται αυτά τα θέματα. Επίσης, θα απαντήσω
και στο θέμα που τέθηκε ότι για ποιο λόγο μπαίνει αυτό το θέμα και γιατί ανακοινήθηκε το θέμα. Κύριε Γιαννησοπούλου, προχθές ενημερώθηκα ότι έγινε αποστολή από εμπιστευτικό, από βιβλίο των εμπιστευτικών εγγράφων, το πρωτόκολλο των εμπιστευτικών, όπου είδα ότι στέλθηκαν εκτός από τον εισαγγελέα, εκτός από την, το τμήμα ελέγχου της νομιμότητας στη δημόσια των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο τμήμα πολιτικής αυτοδιοίκησης, στάθηκαν στο ΣΔΟΗ, καταλαβαίνετε. Στον εισαγγελέα εφετών, στάθηκαν στον εισαγγελέα της Φλόρινας, από τον κύριο Παπαχρήστου, στάθηκε και στον εισαγγελέα εφετών. Στάθηκε και στους ελεκτές δημόσιας διοίκησης. Εσείς αν ήσασταν, δεν θα ανακτούσατε. Δεν θα ανακοινούσατε το θέμα μετά από ένα χρόνο. Θα το ανακοινούσατε. Επομένως, γιατί η ερώτησή σας αυτή. Είναι πολύ απλή, είναι πολύ απλή και ως εκ τούτου αντιλαμβάνεστε ότι είχα το λόγο και, και την υποχρέωση να βάλω το θέμα ξανά. Να τοποθετηθώ εκ νέου. Έτσι. Και φυσικά ο κύριος Χρυσφίδης, η απάντησή του, το γνωστό λογίδριό του. Κοινός υποφάντης, ψεύτης, εμείς είμαστε ψεύτες, κύριε Σιμπίδη, εσείς είστε ο αλήθειας. Είστε ο αλήθειας. Είστε ο αλήθειας εσείς. Έτσι. Και ο δικηγόρος προθέτει. Και φυσικά ήρθε και ο Φάκελος, σας διάβασα την αίτηση του δικηγόρου, του κυρίου Κλαλιώτη, όπου μιλάει, για να σας το διαβάσω πάλι. Λοιπόν, λέει, παρακαλώ να μου χορηγήσετε αντίγραφο στον πλήρη φάκελο της διενεργητής σας ΕΔΕ του κυρίου Παπαχρήστου με αφορμή την εξόφληση ημί της κοινοπραξίας ο Κλαλιώτη και ΣΥΑ για το έργο της επέκτασης της εφαίρμανσης. Βλέπετε ότι αυτό που υποστηρίζαμε πάντοτε κι ο φάκελος δεν έγινε ούτε για να σώσει κάποια κατάσταση, ούτε να αποκαταστήσει την υποχρέωση του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Έγινε μόνο και μόνο με τις στημένες ερωτήσεις, στημένες. Έλεγε στην πρώτη ερώτηση, γνωρίζετε γιατί πληρώθηκε έτσι. Δίχως να απαντήσουν τα στελέχη, έλεγε από κάτω, αφού αυτό είναι παράνομο, γιατί έγινε έτσι. Απάντηση δεν πήρε για το αν είναι παράνομο ή όχι, γιατί έδωσε πιο νωρίς όλες τις ερωτήσεις. Απάντηση δεν είχε να σχηματίσει την άποψη ότι ήταν παράνομο. Αφού είναι παράνομο, γιατί έγινε έτσι. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό μόνο δεν ήθελε να αποκαταστήσει τη δικαιοσύνη, ούτε να βοηθήσει να βγει η αλήθεια. Αντιλαμβάνεστε ότι δύο τέτοια θέματα, 26 Μαΐου ή 28 Μαΐου, δεν φαίνεται καλά, και το άλλο, μπροστά από μία εβδομάδα που ξεκίνησα να ψάχνω πού είναι τα έγγραφα αυτά, πού έχουν αποσταλεί, πού είναι τα διαβαστικά τους και δεν βρήκα φυσικά τίποτα. Και ερχόμαστε εδώ να μας πει ως κοινούς συκοφάντες, ως ψεύτες, ποιος ο αλήθειας. Έτσι. Βρωμάει όλος ο Δήμος. Είναι στην εποχή του δεν βρωμούσε ο Δήμος, τώρα βρωμάει. Και επίσης δηλώνει ξεκάθαρα ότι πάντοτε λέγαμε ότι δεν οφείλουμε. Δεν οφείλουμε. Έτσι λένε και οι κοιόλους. Αλλά τι λένε ταυτόχρονα. Έχει τόσο λερωμένη τη φωλιά του, εννοούν εμένα, έτσι, και ως εκ τούτου κοιτάει να τα συγκαλύψει, γι' αυτό το ξαναβγάζει πάνω στην επιφάνεια. Δεν έπρεπε το γεγονός αυτό της ενημέρωσής μου και για το αίτημα του δικηγόρου του Κλαλιώτη, αλλά και για την αποστολή του φακέλου, του φακέλου της ΕΔΕ, από τον ειδικό στα θέματα, δεν έπρεπε να γίνει θέμα.